Τώρα κατευθείαν στο θέλω μας. Εννοείται από την περασμένη φορά ότι όταν ο Κύριος ερεφανίστη στους 11 μαθητά την ίδια ημέρα της Αναστάσεώς του, όπου εντωμεταξύ είχαν φτάσει και οι δύο προς Εμαούς και γίνεται μία αλλήλω ανακοίνωσης. Οι μεν 11 έλεγαν ότι είχε εμφανιστεί στον Σίμωνα των Πέτρων, οι δε 2 έλεγαν ότι είχε εμφανιστεί σε αυτούς, εκεί ενεφανίστη ο Ιησούς. Και όπως ενεφανίστη ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές, εδόκουν πνεύμα θεωρεί, ενόμιζαν ότι βλέπουν φάντασμα. Αλλά επειδή οι μαθητές ακριβώς δεν είχαν αντιληφθεί την αληθινή φύση της Αναστάσεως του Χριστού, που αποτελεί το θεμέλιο της πίστεώς μας, η αληθής φύση της Αναστάσεως του Χριστού, δηλαδή αυτό που έβλεπαν, τι ακριβώς είπαν, είτε ο Ιησούς, δεν είτε ο Ιησούς, είτε το φάντασμα του Ιησού, είτε κάτι άλλο που εκπροσωπούσε τον Ιησού, τι ακριβώς είτε, είτε η παλαιά σάρκα, το παλαιό σώμα, δεν είτε. Όλα αυτά αποτελούν την ουσία της Αναστάσεως του Χριστού και επ' αυτής της ουσίας δηλαδή οικοδομείται και κτίζεται ολόκληρος ο χριστιανισμός και συνεπώς και η σωτηρία μας. Αλλά ας παρακολουθήσουμε, αγαπητοί μου, πώς ο Κύριος μας παρασκευάζει την επίδειξη και της αληθούς φύσεως της Αναστάσεώς του, του σώματός του και εξ αυτής την απόδειξη. Βλέποντας τους μαθητάς του με εσφαλμένες αντιλήψεις περί του εαυτού του, που ενόμιζαν ότι μπορούσε να είναι ένα φάντασμα, τους λέει κατά τον Λουκάν 24:39-40: «Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλακίσατε με και είδετε ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα που και έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα». Και τούτο είπον επέζησαν αυτής τα σχήρας και τους πόδες. Κοιτάξτε, είδετε τα χέρια μου και τα πόδια μου, ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Συλλαφίσετε με και δείτε, όχι το φάντασμα, δεν έχει σάρκα και κόκαλα, όπως εμένα με βλέπετε να έχω. Και αφού είπε τα λόγια αυτά, επέδειξε εις αυτούς τα χέρια του και τα πόδια. Η στίχη, αγαπητοί μου, αυτή του Ευαγγελιστού Λούκα είναι αληθώς το βαρύ πυροβολικό που θρηματίζει πάσαν κακοδοξία δια την φύση της Αναστάσεως του Χριστού. Καταρχάς ο Κύριος επιδεικνύει την ταυτότητά του, ότι πράγματι είναι αυτός και όχι κάποιος άλλος. Πώς απέδειξε ότι είναι αυτός, ή μάλλον τι επέδειξε? Τα τρυπημένα χέρια του και τα τρυπημένα πόδια του. Και όπως συμπληρώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και την λογισμένη του πλευρά. Και τούτο λοιπόν λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 20:20, και τούτο λοιπόν δύο των λόγων που μας αναφέρει ο Λουκάς, έδειξε αυτής τα σχήρα και την πλευρά αυτού. Έδειξε τα χέρια του, έβγαλε εδώ το ημάτιο, το απέσυρε και τους έδειξε και τη λογισμένη του πλευρά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, και πολύ προσέξτε παρακαλώ, ότι εκείνο που τους επεδείχνυε ήταν αληθινά το σώμα εκείνο που οι μαθητές είχαν δει πρώτου σταυρού, είχαν συναναστραφεί και είχαν ψηλαφίσει. Αυτό το σώμα που ετέθη επί του σταυρού και μετά εις τον τάφον και ενεταφιάστηκε. Αυτό το σώμα είχαν μπροστά του. Αυτό το σώμα με τα τρυπημένα χέρια, τα τρυπημένα πόδια και την λογισμένη πλευρά. Άρα δεν είναι το κάποιο άλλο σώμα, ούτε κάποιο σώμα εξαϊλωμένο ή νεοκατασκευασμένο, αλλά ήταν το παλαιόν σώμα. Ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας γράφει τα εξής:
προς τους Σμυρναοί. Τρίτη παράγραφος. Όταν προς τους περιπέτρων ήλθεν, έφυγε αυτής. Λάβετε. Ξυλαφίσατε με και είδετε ότι ούτε μη δαιμόνιον ασώματα. Όταν λέγει ήλθε περί των Πέτρων, εις τους περί των Πέτρων, εις τους έντεκα και τους λίγους, τους είπε. Ορίστε, ξυλαφίσατε με και δείτε ότι δεν είμαι δαιμόνιον ασώματον, δηλαδή πνεύμα. Δεν είμαι φάντασμα, ότι είμαι εγώ αυτός ο ίδιος. Βλέπουμε δηλαδή, αγαπητοί μου, τον Κύριο να προσκαλεί τους μαθητάς του να ειδούν και να ψηλαφίσουν, εφόσον θα υπέπειται εις τας αισθήσεις των το σώμα του, και ότι δεν είναι το δυνατόν να είναι φάντασμα αφού θα υπέπειται εις τας αισθήσεις των, σε όλα στον θα αισθήσει. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου, ελάτε να με δείτε, να με ψηλαφίσετε, είναι ρεαλιστικότατοι. Με τέτοιες ακριβώς ρεαλιστικές εκφράσεις που θα αποτελούν μια προσωπική εμπειρία που θα γράψει αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του καθολική επιστολή, είναι και τούτα τα λόγια. Ακούσατε παρακαλώ και θα δείτε και θα εκπλαγείτε με ποια εμπειρία, με ποιο τρόπο γράφουν οι μαθητές που έχουν προσωπική πείρα. Ο ειν απαρχής. Εκείνο που ήταν από την αρχή, δηλαδή περί του λόγου της ζωής. Εκεί θα καταλήξει η πρόταση αυτή. Ο ακικόαμεν, εκείνο που έχουμε ακούσει. Ο εωράκαμεν, της οφθαλμής ημών, εκείνο που έχουμε δει με τα μάτια μας. Ο εθεασάμετα, εκείνο που είδαμε, δεύτερο ρήμα. Και εσύ ρε Σιμών, εψηλάφισαν και τα χέρια μας έχουν ψηλαφίσει περί του λόγου της ζωής. Και η ζωή εφανερώθηκε και εωράκαμε, έχουμε δει, και μαρτυρούμε και απαγγέλωμε ημί την ζωή την αιώνια ή της είναι ή το προς τον Πατέρα, και εφανερώθηκε ημί, φανερώθηκε σε μας. Ο εωράκαμε και ακικούαμε, εκείνο που έχουμε δει, εκείνο που έχουμε ακούσει, απαγγέλωμεν ημίν, είναι και εμείς κοινωνία έχετε με θυμόν, ώστε και εσείς να έχετε μετοχή μαζί μας. Κείμενο, περισσότερον αισθησιοκρατικών και ρεαλιστικών πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν θα βρείτε. Μία αισθησιοκρατία, ένας ρεαλισμός που μας καταπλήσει, αγαπητοί. Ώστε ως πηγή γνώσεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να χρησιμοποιεί τα αισθήσεις του. Τα αισθήσεις του. Θα λέγε κανείς, πού είναι αισθήσεις? Πρέπει να είναι ιστορία να πιστέψω. Είναι ένα κομμάτι που θα το ζήλευε και αυτός ο Τζον Λοκ. Αυτός ο Άγγλος εμπειριοκράτης, αισθησιοκράτης. Ναι, θα το ζήλευε και ο Τζον Λοκ. Βλέπετε τι υπάρχει στην Αγία Γραφή. Γιατί πρέπει να κατακυρωθεί και κατοχυρωθεί το δόγμα της Αναστάσεως του Χριστού. Ποιο ακριβώς δόγμα? Η αληθής θύσης του αναστημένου σώματος του Χριστού. Κοιτάξτε παρακαλώ εδώ να δείτε αυτό το κείμενο, λίγο να το σχολιάσω. Χρησιμοποιούνται οι αισθήσεις της οράσεως, της ακοής και της αυτής. Τι έχουν μείνει? Η όσφρησης και η γεύσης. Είναι γνωστό ότι η όραση, η όσφρησης και η γεύσης. Είναι γνωστό ότι η όραση, η ακοή και η αυτή είναι οι κυριότερες αισθήσεις. Αν δω, ακούσω και πιάσω, είμαι πάρα πολύ σίγουρος για αυτό το οποίο έχω να μαρτυρήσω. Τα ρήματα που χρησιμοποιούνται είναι ισχυρά. Όπως επίσης γίνεται και χρήση συνωνύμων ρημάτων. Λέει εωράκαμε, εθεασάμετα. Βάζει δύο ρήματα. Και το ορώ θα πει βλέπω, και το θεάω με θεώμε θα πει βλέπω.
το ένα ισχυρότερο του άλλου. Ακόμη, η έκφραση του Ευαγγελιστού όπως διατυπώνει παρατίθεται κατά πλεονασμόν. Λέει, εωράκαμε τις οφθαλμίς ημών. Είδαμε με τα μάτια μας. Πώς αλλιώς μπορεί να δει κανείς παρά με τα μάτια του? Αλλά γιατί βάζει είδαμε με τα μάτια μας? Για να δείξει με τον πλεονασμό αυτόν ότι είναι ακριβές εκείνο το οποίο γράφει. Και εκείνες ημών ψηλάφισαν και τα χέρια μας έχουν ψηλαφίσει. Πλεονασμός και εδώ. Τι δείχνει, πώς ψηλαφούμε? Με τα χέρια ψηλαφούμε. Αλλά το βάζει και εκείνε ακριβώς για να δείξει αυτό το, την βεβαιότητα. Ακόμη, γίνεται επανάληψη των προτάσεων δια έναν μεγαλύτερον των ισμών με χρήση των αυτών ρημάτων. Πιο πάνω θα πει «Ο εωράκαμε» και ο κάτω θα πει «Ο εωράκαμε». Θα κάνει επανάληψη ο Ευαγγελιστής. Όλα αυτά δεν εκφράζουν παρά μία βαθυτάτη προσωπική εμπειρία περί της φύσεως. Βλέπετε πώς θα το τονίζω αυτό? Περί της φύσεως. Της αληθούς φύσεως του αναστημένου σώματος του Χριστού. Συνεπώς, το πραγματικό σώμα του Χριστού, εκείνο το οποίο μπορούσαν να βλέπουν, μπορούσαν να μαρτυρούν γι' αυτό δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι ο κενός τάφος και το δεύτερο είναι η ζώσα παρουσία του Χριστού. Προσέξτε, εάν μείνουμε μόνο στον κενό τάφο, τότε δεν μπορούμε να αποδείξουμε την Ανάσταση του Χριστού, διότι απλούστατα θα μπορούσε να υποθεί ότι το σώμα του Ιησού εκλάπη. Εάν πάλι δεν χρησιμοποιήσουμε τον τάφο, τον κενόν τάφο, αλλά χρησιμοποιήσουμε μόνον την ζώσαν παρουσία του σώματος του Χριστού, τότε είναι ύποπτο αυτό. Διότι απλούστατα, εάν το σώμα ήταν επί παραδείγματι κατατεθειμένο εις τον τάφο και είχαν μπροστά του στην παθητέ την παρουσία του Χριστού, θα έλεγαν ότι πρόκειται περί πνευματιστικού φαινομένου. Όταν επί παραδείγματι σε μια πνευματιστική συνεδρίαση, ο πνευματισμός, ο γνωστός, καλούν πνεύματα και ενίοτε όταν το μέντιουμ είναι ισχυρό γίνεται και υλοποίηση του πνεύματος, ας πούμε ότι καλούμε τον Μπαρμπαγιάννη που πέθανε, που το ξέραμε. Την ώρα που τον έχουμε μπροστά μας, υλοποιημένο τον Μπαρμπαγιάννη, άστο ότι δεν είναι ο Μπαρμπαγιάννης. Δεν είναι. Απλούστατα διότι οι δαίμονες υποδύονται εδώ πρόσωπα, στον τάφο του είναι κατατεθειμένο το σώμα του. Διότι όταν ο Μπαρμπαγιάννης είναι εδώ παρόν που τον βλέπουμε και συζητούμε μαζί του, γιατί τον καλέσαμε πνευματιστικά, όχι πνευματικά, πνευματιστικά, τότε το σώμα είναι κατατεθειμένο εις τον τάφο. Από εκεί δεν έφυγε τίποτα. Γι' αυτό σας είπα, εάν το σώμα του Ιησού ήταν εις τον τάφο και οι μαθητές είχαν μπροστά τους τη ζώσα του παρουσία, θα μπορούσε να φορέσει η υποψία ότι πρόκειται περί πνευματιστικής εμφανίσεως. Ο Χριστός κατοχυρώνει την Ανάστασή του με τα δύο αυτά, και με τον Άγιο Τάφο και με το αναστημένο του σώμα. Ώστε, αν πεις, φάντασμα είναι, ο τάφος πως είναι άγιος? Δεν θα μπορούσε ποτέ να διάσει ο τάφος αν είχες μπροστά σου ένα φάντασμα. Έκλεψα το σώμα, πως ο Ιησούς τώρα είναι μπροστά σου ζωντανός? Συνεπώς, και τα δύο μαζί, ο Άγιος Τάφος και η ζώσα παρουσία του Χριστού πιστοποιούν την Ανάστασή μας. Ώστε λοιπόν, το θεμέλιο της Αναστάσεως του Χριστού είναι ότι το σώμα του Ιησού ή το αυτό που έλαβε κατά την σάρκωση και που υπέστη των σταυρικών θάνατων. Αυτό το ίδιο σώμα. Το τρυπημένο με τα καρδιά σώμα. Παρακαλώ, όταν θα σας πω αργότερα ότι αυτό το σώμα θα αναστηθεί που βλέπετε και ότι θα με δείτε και θα σας δω με τα πρόσωπα που έχουμε εις την κοινή Ανάσταση των νεκρών, μη μου πείτε που το ξέρω, γι' αυτό επιμένω με τα σχολαστικότητα εις το σημείο αυτό. Διότι, γιατί ο Χριστός αποτελεί τον πρόδρομό μας για την Ανάστασή μας. Αποτελεί το λίμα, τη μαγιά για τη δική μας την Ανάσταση. Γι' αυτό με βλέπετε να γυρίζω και να ξαναγυρίζω στο ίδιο θέμα με αυτή τη σχολαστικότητα.
Αλλά πριν προχωρήσουμε να δούμε τις ιδιότητες του σώματος του Χριστού, που είναι τόσο σπουδαίες και που θα είναι και οι δικές μας ιδιότητες, τουλάχιστον σε κάποιο μέτρο όπως θα δούμε στην συνέχεια, ας πίνουμε λίγο, αγαπητοί, στα σημάδια του. Δηλαδή τα τρυπημένα του χέρια, τα τρυπημένα του πόδια και την οχισμένη του πλευρά. Βεβαίως, όταν ο Κύριος ενεφανίστηκε στους μαθητάς του, δεν ενεφανίστηκε σαν βαριά πληγωμένος ή σαν ασθενής, έχουν ανάγκη περιθάλψεως. Διότι τότε θα ήταν κάτι πολύ αλλιώτικο. Τότε θα έλεγαν οι μαθητές ότι να, κατά κάποιο τρόπο, κατάφερε να επιζήσει ο Ιησούς παρά την φοβερή σταύρωση των λογισμών, κατάφερε να επιζήσει και επισταθείς ακόμη με εκείνα τα φοβερά αρώματα που σας έκανα ανάλυση ότι ήταν αδύνατο κι αν ακόμη κανείς κατάφερνε να ζήσει, αν υποτεθεί από τη σταύρωση, ο λογισμός ήταν η χαριστική βολή. Κι αν και από εκεί, υπόθεση, καθαρή υπόθεση, μπορούσε να γλιτώσει, αλλά από τον τάφο δεν μπορούσε να γλιτώσει, διότι εκείνο το φάσκιωμα με τις λωρίδες του υφάσματος και με τη σμύρνα και την αλόη, τα ρητινούδια, τα στοιχεία της ρητινόδης ουσίας, δεν θα μπορούσε να τα ξεκολλήσει ποτέ αυτά, αφού εφασκιώνεται ο νεκρός όπως φασκιώνεται το μωρό όταν το βάζουμε με κουνητή με τη φασκιά. Με τη φασκιά γύρω-γύρω που το τυπίζουμε. Λοιπόν, συνεπώς δεν εμφανίζεται ως άρρωστος, γιατί θα έλεγαν οι μαθητές, «Α, ο διδάσκαλος, για κοίταξε, κοίταξε, έχει ανάγκη να τον περιποιηθούμε, γρήγορα, ένα κρεβάτι, το γιατρό να φωνάξουμε». Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, γιατί αγαπητοί μου οι μαθητές βλέπουν μπροστά τους έναν υγιή Ιησού, έναν Ιησού όπως τον ήξεραν από πρώτα και κάτι πολύ παραπάνω όπως θα ειδούμε. Κάτι πολύ παραπάνω. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να νιώσουν την Ανάσταση του Χριστού αν πίστευαν ότι είχαν μπροστά τους έναν τραυματισμένο άνθρωπο που ξέφυγε ως εκ θαύματος των θάνατων. Συνεπώς, δεν υπάρχει στον Ιησού κανένα σημάδι κακουχίας. Είχαν όμως μείνει μόνο τα σημάδια των καρδιών και του λογισμού. Σημάδια ανοιχτά και εμφανή. Τίποτα άλλη κακουχία δεν υπήρχε. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Μόνο τα σημάδια των καρφιών και του λογισμού. Γιατί? Διότι, να το πω ηρωνικά, δεν πρόλαβαν να θεραπευθούν αυτά. Όχι, αγαπητοί μου, αυτά σημάδια είχαν μείνει, διότι και έχουν μείνει μέχρι σήμερα και θα μείνουν στην αιωνιότητα. Τα σημάδια του Χριστού υπάρχουν μέχρι σήμερα και θα υπάρχουν εις τους αιώνας των αιώνων. Τα τρυπημένα χέρια, τα τρυπημένα πόδια, η λογισμένη πλευρά. Διότι με αυτά τώρα ευρίσκεται εις τον ουρανό. Είναι τα σημάδια εκείνα που έδειξε στους μαθητάς του πρώτα-πρώτα ότι ανεστήθη ο ίδιος με το ίδιο του το σώμα και όχι κάποιος άλλος ή κάποιο άλλο σώμα, αλλά το ίδιο το σώμα. Ακόμα αυτά τα σημάδια τα έδειξε προς τον Πατέρα. Είναι τα σημάδια εκείνα που έδειξε στον Πατέρα σαν θυσία υπέρ των ανθρώπων. Μας λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως 5,6 «Και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεθάρων ζώων και εν μέσω των πρεσβυτέρων αρνίων εστικός ως εσφαγμένο». Σαν σφαγμένο είναι ο Ιησούς που είναι με την ανθρωπίνη του φύση εις τον ουρανό, εις τα δεξιά του Θεού Πατρός, με τα τρυπημένα χέρια που τα δείχνει πάντοτε. Και όταν σηκώνει ο Χριστός ως άνθρωπος προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών, δεν σας κάνει εντύπωση αυτό? Και στον Πατέρα και στον Υιόν και στο Πνεύμα του Άγιον, αν και ο Ιησούς είναι ενωμένος με ένα πρόσωπο, με τον Θεό Λόγο, δείχνει αυτά τα χέρια τα τρυπημένα. Και όταν ο Θεός βλέπει τα τρυπημένα χέρια του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, τότε γίνεται ηλασμός δια τους ανθρώπους που έχουν αμαρτήσει.
αφέρε το εσφαγμένον αρνίον. Λέει αρνίον, γιατί εδώ υπονοεί θυσία. Διότι το αρνί ή το προς θυσία, εξυλαστήριο θυσία. Ακόμη είναι τα σημάδια εκείνα βάσει των οποίων θα ελεγχθεί η αθυστία των σταυρωτών και εκείνων που τον έχουν αρνηθεί εις όλους τους αιώνας και εις όλες τις εποχές. Εις μαρτύριον αυτών λοιπόν είναι τα τρυπημένα χέρια. Διότι όπως μας λέγει πάλι η Αγία Γραφή, η Αποκάλυψη 1,7, ιδού έρχεται μετά των εφελών. Έρχεται μετά των εφελών κατά την κρίση, όταν θα έρθει να κρίνει τον κόσμο. Και όψεται αυτόν πάσο οφθαλμός, θα τον δει κάθε μάτι. Και ήπινες αυτόν εξεκέντησαν και αυτοί που τον λόγχησαν, και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Και τότε θα θρυνήσουν όλοι εκείνοι που τον αρνήθηκαν και τον λόγχησαν. Αλλά πώς ακόμη, πώς μπορούν να δουν εκείνοι που τον λόγχησαν παρά μόνο όταν υπάρχει αυτή η πληγή του λογισμού. Βεβαίως, εκείνοι που τον λόγχησαν 5, 10, 50, 5.000. Όλοι που παρίσταν το εκεί. Όλοι εκείνοι που και νοητά τον έχουν λογχίσει μέσα στην ιστορία με την άρνηση. Όλοι αυτοί θα πούν ο Ιησούς. Εκείνον που αρνηθήκαν, εκείνον που τον είπαμε ότι ήταν πλάνος, εκείνον που είπαμε ότι ήταν δημεγέρτη, εκείνον που είπαμε ότι ήταν η ευγενέστερη, ότι ήταν φιλόσοφος και κοινωνικός αναμορφωτής. Αυτός λοιπόν είναι ο Υιός του Θεού, αυτός ο Θεός είναι αυτός. Και όταν θα δουν τα τρυπημένα χέρια, τότε θα κάνουν την αναγνώριση αυτόν, αυτός για τον οποίο διάβασαν ότι τον σταύρωσαν οι Εβραίοι τα Ιεροσόλυμα εκείνη την εποχή. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, τα σημάδια αυτά δεν είναι σημάδια ασθενείας, είναι σημάδια τιμής, είναι σημάδια λαμπρά, είναι σημάδια που κοσμούν σαν διάσημα τον Ιησούν για την νίκη του κατά του θανάτου, την σκύλευση του άδου, αλλά και την αγάπη του προς τους ανθρώπους. Είναι ως να λέγει, κοιτάξτε εγώ πόσο κατέβηκα και πόσο προσφέρθηκα για τη δική σας την αγάπη. Βλέπετε τα τρυπημένα μου χέρια. Έτσι τα σημάδια, όπως σας είπα, αυτά θα μένουν εις τους αιώνας των αιώνων, όπως θα μένει και η ανθρωπίνη φύση του Ιησού εις τους αιώνας των αιώνων, όπως θα μένει και η δική μας ανθρωπίνη φύση η αναστημένη εις τους αιώνας των αιώνων. Αλλά ο Κύριος Ιησούς, εκθέτοντας τους μαθητάς του την αληθή του φύση, την αληθή φύση της Αναστασιός, όταν τους είπε ελάτε να δείτε, να με ψηλαστήσετε κλπ, οι μαθητές δίνανται να ελέγξουν βεβαίως το πραγματικό σώμα του Κυρίου. Πιστεύετε ότι ο Θωμάς μόνο ήταν εκείνος που ήλεξε τον Ιησού? Τον ήκουσε, τον είδε και τώρα χρησιμοποιεί και την αρχή του. Όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που σας διάβασα προηγουμένως αγαπητοί μου, λέει και οι χείρες μας ψηλάθησαν, όλοι οι μαθητές ψηλάθησαν. Με τη διαφορά πως ψηλάθησαν όλη την πρώτη ημέρα απόντες του Θωμά. Για να ψηλαθήσει ο Θωμάς ύστερα από 8 ημέρες. Ώστε λοιπόν εψηλάθησαν, είδαν, άκουσαν. Τώρα τι μένει? Να πιστεύσουν. Παρατάκτα δεν επίστευσαν ακόμη. Δόξα εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών που τόσο πολύ επέτρεψε οι μαθητές να μένουν στην απιστία τους, ώστε να μην πει ποτέ κανείς στους αιώνας ότι οι μαθητές έπεσαν σε ψευδεστήσεις, ότι επλανήθηκαν, και συνεπώς να μην θεμελιωθεί το δόγμα της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν πίστεψαν ακόμα, αλλά όχι τώρα από κακότητα, αλλά από τη μεγάλη τους χαρά. Η χαρά, όπως ξέρετε, δημιουργεί οπωσδήποτε μια αμφιβολία για την πληροφορία των αισθήσεων. Είναι εκείνο που παθαίνουμε όλοι μας όταν
εκείνο που βλέπουμε μπροστά μας ή ακούμε είναι υπέρ νου. Είναι πιο πάνω από την κατάληψη του νου μας, από την κατανόηση του νου μας. Και ενώ δύναται να ελεγχθεί αυτό το οποίο βλέπουμε, ακούμε, το βλέπουμε, το ακούμε. Παρά τα αυτά δεν το πιστεύουμε. Γιατί? Γιατί είναι πιο πάνω από την κατάληψη, όπως σας είπα, του νου μας. Το έχουμε πάθει. Έχετε προσέξει όταν κάποτε βλέπουμε ένα πρόσωπο, ένα γεγονός, μια κατάσταση? Για μια στιγμή νομίζουμε ότι ονειρευόμεθα. Τώρα τι βλέπω? Όνειρο? Κοιμούμε? Ή είμαι ξυπνητός? Περί τίνος πρόκειται? Υπάρχει ένα μπέρδεμα μέσα στην συνείδησή μας, την γνωστική μας συνείδηση, αν πρόκειται περί ονείρου ή πραγματικότητα. Αυτό, σας είπα, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να το πάθουν για κάτι απίστευτο. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και λέει: «Έπειδε απιστούν τον αυτόν από της χαράς και θαυμαζόντων». Απιστούν, λέγει, από τη χαρά του και θαυμάζουν, δηλαδή απορούν, ότι δηλαδή πώς είναι δυνατόν να είναι ο Ιησούς με το πραγματικό του σώμα. Αν λάβετε υπόψη μάλιστα ότι οι πόρτες ήσαν κλειστές και βρέθηκε ανάμεσά τους. Είπε να πεις, τους είπε: «Έχετε την πρόσημον ενθάδα? Έχετε τίποτε φαγόσιμον?» Πράγματι τρώγαν την ώρα εκείνη. Σας είχα πει την περασμένη φορά ότι ο Μάρκος Ευαγγελιστής μας λέει ότι ενεφανίστη ανακοιμένη στη χένδεκα. Ανακοιμένη. Ήσαν στο τραπέζι. Σας είχα πει την περασμένη φορά είναι μια λεπτομέρεια. Και σας είπα ότι είναι ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Ιδού. Αυτή η ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Διότι πώς θα μπορούσε να τους πει αν έχετε τίποτε φαγόσιμο αν ήταν ένα δωμάτιο, μια αίθουσα στην οποία δεν θα υπήρχε τρόπος να έχουν φάει ή να υπήρχε φαγητό? Είχαν φάει ή μάλλον έτρωγαν. Ήσαν στο τραπέζι. Και τους λέει: «Έχετε τίποτε φαγόσιμο?» Η δε επέδωκαν αυτό ηχθείως οπτού μέρος και από μελισσίου κυρίου και λαφών ενώπιον αυτών έφαγαν. Του έδωσαν δε ένα κομμάτι ψημένο ψάρι και μέλι κυρίθρα και μπροστά τους έφαγε. Ώστε ο Ιησούς έφαγε. Έφαγε. Ακριβώς για να αποδείξει ότι δεν είναι φάμε. Ότι δεν είναι πνεύμα. Αργότερα, ο Απόστολος Πέτρος, έχοντας ακριβώς αυτή την εμπειρία, η οποία απαιτεύει το θεμέλιο της πίστεως για την αληθίτηση της Αναστάσεως του Χριστού, ευρισκόμενος και στο σπίτι του Κορνηλίου, του Εκατοντάρχου, του Ρωμαίου, του Προσιλήτου, που θα έχει καλέσει συγγενείς και φίλους και γνωστούς στο σπίτι του, θα πει τα εξής ανάμεσα στα άλλα: «Τούτον, τον Ιησού, ο Θεός ήγηρε την τρίτη ημέρα». Αυτόν ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτόν εμφανίγενες και μας τον έκανε φανερόν. Τον είδαμε. Όχι απλώς ακούσαμε κάποια φωνή ότι ο Ιησούς ανεστήθη, αλλά τον είδαμε. Αυτό το εμφανίγενες. Ού παντί το λαό, όχι σε όλο το λαό, αλλά μάρτυση της προκεχειροτονημένης υπό του Θεού ημίν, αλλά σε μάρτυρες, αυτοί που προχειροτονήθηκαν από τον Θεό για να γνωρίσουν τον Υιόν του, σε εμάς ήτινες, οι οποίοι εμείς συνεφάγομαι και συνεπίωμεν αυτό μετά το αναστήνε αυτών εκ νεκρών. Πράξεις 10:40-41. Με τον οποίον φάγαμε μαζί και ήπιαμε μαζί μετά την Ανάσταση. Είδατε παρακαλώ ο ρεαλισμός? Φάγαμε μαζί και ήπιαμε μαζί. Και όπως σημειώνει πάλι ο Ευαγγελιστής Λούκας, ότι ο Κύριος λαβών αυτά που του προσέφεραν ενώπιον αυτόν έφαγε. Μπροστά τους έφαγε. Δηλαδή η επίδειξη των χεριών, των ποδιών, της πλευράς και η πρόση του φαγητού δεν έγινε σε κάποιον ή σε κάποιους κρυφά και χωριστά, αλλά έγινε ενώπιον.
Είχε ανάγκη ο Κύριος τροφής. Τώρα ας προχωρήσουμε σιγά σιγά να δούμε τις ιδιότητες του σώματος του Κύριου. Είχε ανάγκη ο Κύριος τροφής. Λέγει ο Θεοφύλακτος, ούχος έτη δεόμενος τροφής, αλλά προς πλοίον απίστην και δοδεωτέραν απόδειξη του μύθου την φάσμα. Όχι, δεν είχε ανάγκη από το φίλο Κύριος, αλλά για να βεβαιώσει. Την τελευταία φορά, όταν ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς, υπέρ 500 άνθρωποι. Είδατε μάρτυρες, σαν αστάσεις του Χριστού. Μην πει κάποιος λοιπόν, και πού το ξέρω αυτό ότι είναι Κύριο Χριστός. Και πού ξέρω εγώ ότι σαν αυτοί είναι νεκροί, είδατε μάρτυρες. Είδατε ότι κανείς μένει αναπολόγητος μπροστά στην μαρτυρία της Γραφής. Δεν έχει λοιπόν το αναθυμένο σώμα του Χριστού ανάγκη από τροφή. Αλλά να σημειωθεί, όπως σας το είπα ήδη, ότι όλες οι ιδιότητες του σώματος του Χριστού θα έχουν επιπτώσεις στα ειδικά μας αναθυμένα σώματα. Λέγει, ας το πω έτσι, αυτή τη στιγμή θα το πούμε όταν θα φτάσουμε στο ίδιο σημείο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός και τάθην την κοιλία και τάθα τα βρώματα. Η κοιλία λέει τη βρώμαση και τα βρώματα την κοιλία. Η κοιλιά είναι για τα φαγητά και τα φαγητά είναι για την κοιλιά. Ο Κύριος, ο Θεός και τάθη και τάθα καταργήσει. Ο Κύριος θα καταργήσει λέγει και τις τροφές και την κοιλία. Την κοιλία, την κοιλία ως λειτουργία θεπτική. Όχι ως σύστημα πεπτικών, αλλά ως λειτουργία πεπτική. Το δε σώμα, λέγει εκεί, αλφα πολιτείους εκ των κεφάλων, ούτε φορνία, αλλά το Κυρίο. Δεν καταργεί το σώμα, καταργεί την τροφή και τη λειτουργία των εντέρων που θα χρησιμοποιήσουν, θα χωνεύσουν την τροφή. Καταργήσει ο Θεός. Αλλά αυτό που έφαγε ο Κύριος τι έγινε. Ο Κύριος έφαγε. Τι έγινε. Δια θείας δυνάμεως, αγαπητοί μου, ό,τι έφαγε καταλώθη και όχι φυσικός. Όχι λοιπόν ο Κύριος έφαγε, όχι φυσικός, αλλά οικονομικός. Μόνο και μόνο για να αποδείξει ότι ήταν πραγματικά το αληθινό του σώμα. Ότι δεν ήταν φάντος. Αλλά ίσως τεθεί η ένσταση αυτή τη στιγμή όπως ακούτε ότι εφόσον δεν κατηνάλωσε φυσικώς τις τροφές τότε τι σώμα ήταν αυτό ενώ είδαμε μέχρι τώρα ότι ήταν αυτό το σώμα που είχε πρώτου σταυρού αυτό που πήρε από τις Θεοτόκων αυτό που ετέθεται του σταυρού και αυτό που ετέθεται στο μνήμα είναι αυτό το ίδιο αλλά δεν τρώγει όχι διότι είναι κάποιο άλλο σώμα, αλλά διότι αυτό το σώμα έχει νέες διαστάσεις. Αυτές οι νέες διαστάσεις μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Η παρουσία του παραδείγματι του Ιησού δεν ήταν όπως θα ήταν σε ένα φυσικό σώμα που έρχεται και απέρχεται. Εισέρχεται και εξέρχεται. Πώς πάμε σε έναν τόπο, περπατάμε και πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε. Από εκεί μετά αναχωρούμε. Φεύγουμε. Τι άλλο κάνουμε. Μπαίνουμε από μία πόρτα, βγαίνουμε από μία πόρτα. Εισερχόμεθα, εξερχόμεθα. Εδώ ο Κύριος ούτε πάει και έρχεται, ούτε μπαίνει και βγαίνει. Αλλά εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Διότι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, των θυρών και κλεισμένων έφυγε ο Ιησούς στο μέλλον. Ενώ οι πόρτες ήσαν κλειστές. Συνεπώς, τι συμβαίνει εδώ. Συμβαίνει τούτο, ότι ούτε ο χρόνος, ούτε ο χώρος, ο υλικός εννοείται, ο υλικός χώρος, εννοείται γιατί ο χώρος είναι υλικός, δεν παρεμβάλλονται πλέον εις τας κινήσεις του Ιησού Χριστού, του σώματος του Ιησού Χριστού. Ούτε ως προς τας αποστάσεις. Ένα παράδειγμα. Ενώ πηγαίνει προς Εμαούς μαζί τους, εκεί εξαφανίζεται
Και όταν οι δύο γυρίζουν πίσω, ο Ιησούς είναι ανάμεσά τους. Ούτε ακόμη πώς θα τα λειψώσεις. Διότι ποιος μπορεί εκεί που στέκεται να αρχίσει να ανεβαίνει προς τα πάνω? Το να ανεβώ σε ένα αεροπλάνο, αυτό ναι. Αλλά το να κινηθώ εγώ μόνος μου, ως σώμα που διαθέτω βαρύτητα και έρχομαι από τη γη, πώς μπορώ να ανεβώ προς τα πάνω? Εδώ λοιπόν έχουμε την ανάληψη του Χριστού, που έχουμε ανύψωση. Πώς κινείται το σώμα του Χριστού αντίθετα από τον νόμο της έλξεως, της βαρύτητος? Αλλά ο Ιησούς πράγματι εξαφανίζεται. Ο Ιησούς δεν εξαφανίζεται, αλλά απλώς γίνεται αόρατος. Είναι παρόν, αλλά δεν τον βλέπουν. Όταν ο Θωμάς θα πει, εάν δεν βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων κτλ. Κτλ. Ο Χριστός είναι παρόν, αλλά είναι αόρατος. Όταν θα εμφανιστεί, όχι θα μπει και θα δει, είναι μαζί του. Αυτό που θα ρωτούσε κάποιος, πού ήταν ο Χριστός αυτές τις 40 ημέρες, γιατί εμφανίζεται το περιοδικά, πού ήταν, ή το μαζί του, δεν τον έβλεπαν. Τότε ο Χριστός θα απαντήσει στον Θωμά με τα ίδια λόγια που είπε πνευματικά. Έλα Θωμά, και βάλε το δάχτυλό σου εις τον τύπο, τον ύλο και το καθιστή. Ώστε να έλεγε κανείς εκ μέρους του Θωμά, Κύριε με άκουσες, πού ήσουν? Θα απαντούσε ο Κύριος, μαζί σας ήμουν. Πού, πώς Κύριε, μαζί σας ήμουν, αλλά ήμουν αόρατος. Πώς ακριβώς μπήκε μέσα από τις πόρτες? Είναι γνωστό ότι δεν αφήνε το ένα υλικό σώμα να περάσει από κάτι που είναι διαχώριστο. Πώς, από μια πόρτα που είναι κλειστή από ένα τοίχο, πώς μπορεί να περάσει ένα υλικό σώμα? Να περάσει το φως, περνά όταν είναι διαφανές το τείχωμα. Να περάσει όμως ένα υλικό σώμα, όπως είναι το ανθρώπινο σώμα, μέσα από διαμέσου ενός τείχου, διαμέσου μιας πόρτας κλειστής, αυτό είναι αδιανόητο. Ιδού πως, η Εκκλησία μας έχει το εξής πολύ ωραίο τροπάριο. Κύριε, όπως εξήλθε εσφραγισμένου του τάφου, ούτως εισήλθε και των θυρών και κλεισμένων προς τους μαθητάς σου. Δεικνύον αυτής τα του σώματος πάθη άπερ κατεδέξω σωτήρ μακροθυμή σας. Θα το πάρω πιο περισσότερο, πιο πλατύτερο. Πώς ο Χριστός βγήκε από τον τάφον? Όπως εξήλθε και τα σύμμαντρα έμειναν σώα. Τα σύμμαντρα θα πει σφραγίδες. Και η πέτρα δεν εκκυλήθη από τον τάφο, όπως εξήλθε από την κοιλία της Θεοτόκου και άφησε τα σύμπαντρα της Παρθενίας σώα και ακέραια. Δεν επειράχθη τίποτε από την Θεοτόκο ως προς την Παρθενία της όταν εγεννήθη ο Χριστός. Γι' αυτό το λόγο η Θεοτόκος, η Μαρία, είναι και Θεοτόκος και Παρθένος, αϊπάρθενος. Πώς είναι μητέρα και ταυτοχρόνως παρθένος? Είναι ακριβώς αυτό. Όπως λοιπόν εξήλθε εκ της κοιλίας της Θεοτόκου, εγεννήθη φυσικός. Όταν λέω φυσικός, ο τοκετός φυσικός, όχι σύλληψης, να φυλάξει αυτός, ο τοκετός φυσικός, παρατά. Έμειναν οι σφραγίδες, τα σήμαντρα της Παρθενίας ακέραια. Έτσι εξήλθε από τον τάφον. Έμεινε η πλάκα στη θέση της και τα σήμαντα οι σφραγίδες απείραχτες. Με τον ίδιο τρόπο μπήκε και βγήκε από τις κλεισμένες πόρτες χωρίς να τις ανοίξει. Τότε πραγματικά περί τίνος σώματος πρόκειται? Έχει τα καρδιά εδώ τρυπημένα, τα χέρια, η λόγχη, ο λογισμός, τα πόδια τρυπημένα. Τρώει, πίνει, ξυλαφάται, οράται, ακροάται. Τότε πώς περνάει από τις πόρτες, μπαίνει, βγαίνει, τι σώμα είναι αυτό? Είναι σώμα πνευματικών. Προσέξατε όμως, εάν μέχρι τώρα κάποιος κοιμότανε και δεν άκουγε την ομιλία μου και ήταν κουρασμένος, δεν το κατηγορώ, εάν ήταν αφηρημένος και το μυαλό του πήγαινε
στις υποθέσεις του, στο εμπόριό του και στο μαγείρεμά της. Κάποιο κύριε, παρακαλώ τώρα εδώ, ένα λεπτό να ακούσετε αυτό που θα σας πω. Ξυπνήστε καλά, πολύ καλά. Όταν λέμε σώμα πνευματικών, δεν εννοούμε άειλον. Αλλά εννοούμε ως μη υποκείμενον εις τους φυσικούς νόμους, αλλά εις τα ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Θα το ξαναπώ πιο λιανά. Είναι ανάγκη να το μάθουμε. Γιατί οι ομιλίες μας δεν έχουν χαρακτήρα ομιλητού και ακρότων, αλλά έχουν χαρακτήρα μαθήματος. Σας το έχω κι άλλο. Το σώμα που θα πάρουμε και εμείς θα είναι πνευματικό, όχι άειλον, όχι δηλαδή ότι δεν θα είναι το ίδιο, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό αλλού καυτό, αυτό θα ήταν όχι αυτό, 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 ποιο, το υλικό, αυτό το υλικό. Αλλά όμως δεν θα κυβερνάτε πλέον από τους φυσικούς και βιολογικούς νόμους. Δεν θα γεννώ, δεν θα τρώω και θα πίνω. Το είπε σαφώς ο Κύριος. Τη Βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται. Δεν θα τρώω, δεν θα πίνω. Η Βασιλεία του Θεού ούτε στην πόσες και πρόσες. Και σας είπα προηγουμένως, ο Κύριος, ο Θεός θα καταργήσει και τα αυτήν την ηλία και τα από τα πρόβλημα. Θα είμαι λοιπόν εγώ ο ίδιος, το αναστημένο μου σώμα που θα έχει βγει από τον τάφο. Αλλά δεν θα κυβερνιέται πια από τους βιολογικούς και τους φυσικούς νόμους, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο. Και ένα τέτοιο σώμα λέγεται πνευματικό. Το ακούσατε για τρίτη φορά να το πω. Όχι άειλον, αλλά διοικούμενον από το Πνεύμα το Άγιο. Και όχι από τους φυσικούς και βιολογικούς νόμους. Ζητώ συγγνώμη για τις επαναλήψεις. Αυτό ήταν το σώμα του Χριστού, αγαπητοί μου. Αυτό ήταν. Ενώ πρώτα έμπαινε και έβγαινε ως φυσικό σώμα. Γιατί πήρε φυσικό σώμα από την Θεοτόκη. Έτρωγε, πεινούσε, διψούσε, κουραζόνταν. Έπρεπε να κοιμηθεί, νίσταζε. Αλλά τώρα το βλέπετε στο πλοίο, το πλοιάριο που είναι στη λίμνη της Τιβεριάδος. Κοιμάται ο Κύριος εκεί, με τρικυμία και οι μαθητές τον ξυπνούν. Κοιμάται, ή το κουρασμένο. Βλέπετε, στο πηγάδι εκεί στη Σαμάρια, διψασμένος. Δώσ' μου να πιο λέγει. Ή το λέγει και κοπιακός εκ της οδηπορίας. Κουρασμένος από την οδηπορία. Αυτά συνιστούν το φυσικό σώμα. Με τις ανάγκες τις βιολογικές. Αλλά τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Εν τούτης είναι το ίδιο σώμα. Ποιο, το υλικό σώμα. Προσέξτε, διότι έχουμε τρομακτικές επιπτώσεις και επεκτάσεις. Δεν είναι το σώμα του Χριστού, είναι και το σώμα το δικό μας. Δεν είναι το σώμα ημών των ανθρώπων, αλλά είναι και η φύση ολόκληρη. Διότι άπαξ και θα βάλω, άπαξ και θα βάλω, σε ένα σωρό από αλεύρι, λίγη μαγιά, αυτή η μαγιά θα αρχίσει να ζυμεί ολόκληρο το πείραμα. Δηλαδή, το σώμα του Χριστού είναι η μαγιά. Είναι εκείνο που άνοιξε τον δρόμο. Και έτσι εγώ θα αποκτήσω καινούριο σώμα, πνευματικό σώμα, όχι άειλον. Και η κτήση δεν θα πάψει να είναι άειλος, θα είναι υλική, αλλά δεν θα διέπεται πλέον από τους γνωστούς μας φυσικούς νόμους, αλλά θα διέπεται από το Άγιον, από τα συνεργίας του Αγίου Πνεύματος. Δεν θα υπάρχουν, αλλά σπέβδω να τα πω, θα τα ξαναπούμε στην οικία θέση. Δεν θα υπάρχουν οι σφαιροειδείς μορφές του σύμπαντος, με τις οποίες σφαιροειδείς μορφές έχουμε τη μορφή του σύμπαντος και τις κινήσεις. Όλα είναι σφαιροειδή. Ο ήλιος, η γη μας, οι πλανήτες, οι αστερισμοί, τα πάντα, όλα είναι σφαιροειδή. Όλα κινούνται. Κινούνται, έστω και αν τα βλέπουμε να κινούνται κατά έναν ευθύγραμμο τρόπο, όμως είναι κυκλικός. Όλα κυκλικά, όλα σφαιροειδή. Όταν η κτήση θα γίνει καινούρια, δεν θα υπάρχει αυτή η σφαιροειδή μορφή του σύμπαντος, της φύσεως. Ούτε η κυκλική μορφή του σύμπαντος. Τι θα υπάρχει, ο Θεός ξέρει. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκαλυψή του, δεν είδα ούτε τον ήλιο πια, ούτε τη σελήνη. Δεν είδα ούτε τη θάλασσα, δεν είδα τίποτα από όλα αυτά. Τα αρχαία παρήλθαν. Και εδώ ο ουρανός και μην γύρει.
Βλέπετε τι είναι το σώμα του Χριστού. Βλέπετε γιατί επιμέναμε τα σχολαστικότητα. Βλέπετε ποιο το μέλλον το δικό μας και ποιο το μέλλον της δημιουργίας. Βλέπετε γιατί είναι το θεμέλιο της πιστεώς μας η αληθής φύση του αναπτυμένου σώματος του Χριστού. Πιστεύω τα βλέπετε πολύ καθαρά. Αλλά ο Χριστός τώρα εδώ είναι μεταξύ χρόνου και αιωνιότητας. Κινείται στον παρόντα κόσμο, τότε στους μαθητάς του, τις 40 ημέρες. Τότε που είπε «Ούπου αναφέρθηκα προς τον Πατέρα μου». Κινείται μεταξύ χρόνου και αιωνιότητας. Κινείται μέσα στο δικό μας το χώρο, χωρίς όμως να δέχεται την επιρροή ούτε του χώρου μας, ούτε του χρόνου μας. Γράφει ο Θεοφύλακτος τα εξής πάρα πολύ σπουδαία. Όλα αυτά που σας είπα να τα συνοψίσω. Ούτε σάρκα, ούτε οστέα έχει το πνεύμα. Εγώ δε, λέει ο Χριστός, και σάρκα και οστέα έχω ή και θεότερα και πνευματικά. Το φάντασμα δεν έχει, λέει, σάρκα και οστά, όπως εγώ που έχω, αν και είναι θεότερα και πνευματικά. Το γάρ του Κυρίου σώμα, πνεύμα μεν ούκιν, λέει ο Θεοφύλακτος, Βουλγαρίας, ότι το σώμα του Κυρίου δεν είναι το λέγει πνεύμα, πνευματικόν δε, αλλά ήταν πνευματικό, όχι πνεύμα, πνευματικό, του τέχνη, δηλαδή πάσης, παχύτητος, εκτός. Έξω από την υλική παχύτητα, την οποία έχουν τα υποκείμενα εις την βιολογία και εις τους φυσικούς νόμους σώματά μας. Πνεύματι διοικούμενον, κυβερνούμενον από το πνεύμα. Το μέγαν σώμα, ο νυν έχομεν, το σώμα, γιατί εκείνο το σώμα το οποίο έχουμε τώρα εμείς οι άνθρωποι, ψυχικόν εστί, ψυχικόν θα πει ζωικόν, έχει ζωή, του τέχνη, ψυχή διοικούμενο, δηλαδή διοικείται από τη ζωή το σώμα μας, και ζωογονούμενον τες φυσικές και ψυχικές ποιότηση και δυνάμεση, με τα φυσικά και ζωικά ποιότητα και δυνάμεση. Έτσι κινούμεθα. Ζεστό είναι το σώμα, κινούμεθα, κρυώνομαι, ζεσθενόμαστε, πεινάμε, διψάμε. Άμα δεν φάμε, λιποθυμάμαι από την πείνα. Είναι φυσικό σώμα. Βλέπετε πως κυβερνιέται. Το δε μετά την ανάσταση πνευματικών ονόμασε ο Παύλος. Εκείνο το σώμα που θα έχουμε μετά την ανάσταση, αυτό ο Παύλος το ονόμασε πνευματικών. Ήγουν, δηλαδή πνεύματι ζωογονούμενον, θείο και διοικούμενον και ουψυχή, τρόπο απορρίτω, το οποίο λέγει διοικείται πλέον από το θείον πνεύμα και όχι από τη ζωή, τη ζωική ζωή, με τρόπον άρρητον, απόρρητον, ακατανόητον και πνευματικό, προς αυθαρσία μεταστοιχειωθέν, και έχει μεταστοιχειωθεί σε αυθαρσία και εν τάχτη συντηρούμενον, και μέσα σε αυτήν την αυθαρσία συντηρείται. Τι ούτων ουν χρή νοήν το του Κυρίου σώμα μετά την Ανάσταση. Τέτοιο πρέπει να εννοήσουμε το σώμα του Κυρίου μετά την Ανάσταση. Πνευματικών και λεπτών και πάσης παχύτητος εκτός και ούτε τροφής, ούτε άλλου κοινός δεόμενων ή και προς πίστοση έφαγε. Και δεν έχει ανάγκη από τίποτε αν και έφαγε για να πιστοποιήσει την Ανάσταση του αληθούς σώματός. Και όπως γράφει ο ιερός Δαμασκηνός, αγαπητοί μου, δια το μετά την Ανάσταση σώμα του Χριστού, γράφει, σας διαβάζω κατευθείαν τη μετάφραση. Μετά την Ανάστασή του από τους νεκρούς άφησε κατά μέρος όλα τα πάθη, ενώ την φθοράν, την πείναν και την δίψαν, τον ύπνον και τον κάματον και τα παρόμοια. Διότι αν και δοκίμασε τροφή μετά την Ανάσταση, όμως την εδοκίμασε όχι σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, διότι δεν επίνασε, αλλά επειδή ήθελε να βεβαιώσει την αλήθεια της Αναστάσεως με τον τρόπο της οικονομίας του, ότι δηλαδή είναι η ιδία σάρκα που έπαθε και ανεφήθη. Δεν άφησε κατά μέρος κανένα από τα μέρη της φυσεώς του, ούτε το σώμα, ούτε την ψυχή,
αλλά και το σώμα και την ψυχή την έχει λογική και νοεράν, θελητική και ενεργητική, και έτσι κάθεται εις τα δεξιά του Πατρός. Δεν άφησε τίποτα, ούτε ψυχή ούτε σώμα, αλλά και η ψυχή και το σώμα ακέραια, ακέραια και ενταυτό, ηνωμένα πάλι σώμα και ψυχή, όπως θα είμαστε κι εμείς. Και δεν έμεινε τίποτε κανένα μέλος εις τον τάφο, θα με επιτρέψετε να το πω. Δεν έμειναν τα γεννητικά όργανα εις τον τάφο, και αυτά είναι μαζί, αλλά δεν έχουν χρήση πλέον. Ούτε τα νερά μας έμειναν στον τάφο, και αυτά θα αναστηθούν, αλλά δεν θα έχουν χρήση πλέον. Όταν ο Κύριος είπε αυτό το ρεαλιστικότατο, ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου, ας μου επιτραπεί να πω, και ο Χριστέλιας με προκαλέσει, εξάλλου σας τα είπα, είναι αισθησιοκρατία ο χριστιανισμός. Ναι, ναι, είναι δυνάμη τίνος του αληθώς αναστημένου σώματος του Χριστού. Δεν είναι ιδεαλισμός ο χριστιανισμός. Ο ιδεαλισμός είναι πλατωνισμός και είναι απορριπταίων πράγμα. Ο Πλάτων ποτέ δεν θα δεχόταν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, όταν ο Χριστός λέγει ούτε μια τρίχα δεν θα χάσετε, μη φοβόσαστε, λέγει, για τους μάρτυράς του, τους μελλοντικούς μάρτυράς του, ούτε μια τρίχα δεν θα χάσετε. Που σημαίνει, άμα θα αναστηθώ, θα έχω και τις τρίχες του σώματός μου και της κεφαλής μου. Το ακούσατε αυτό, να με συγχωρέσετε που μιλάω έτσι. Αλλά εάν η Αγία Γραφή, ο Χριστός, ομιλεί με τέτοιον ρεαλισμό, γιατί εγώ δεν θα μιλήσω με ρεαλισμό. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Δεν θα χάσω τίποτε. Βέβαια οι μάρτυρες υπό των θρόνων που είναι στον παράδεισο, το υπό των θρόνων είναι ο παράδεισο. Περί των θρόνων είναι η βασιλεία του Θεού. Υπό των θρόνων είναι ο παράδεισο. Εκεί ζητούν πότε θα πάρουν το σώμα τους πίσω. Γιατί η ψυχή θέλει εκείνο με το οποίο συνεδέθηκε. Και τους είπε να περιμένει. Που σημαίνει η υπόσχεση του Χριστού θα δοθεί. Όταν είπε στους μάρτυρας του, μία τρίχα δεν θα χαθεί από το κεφάλι σας. Ιδού. Και συνεχίζει. Όταν λέγει αυτά και κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατρός, θα το δούμε αυτό έχει καιρό. Διότι γνωρίζει η Αγία του ψυχή και ότι υποστατικά έχει ενωθεί με τον Θεό Λόγο και ότι προσκυνείται μαζί του ως ψυχή Θεού και όχι ως απλή ψυχή. Και η ανάβαση από την γη ή στον ουρανό και η κατάβαση πάλι είναι ενέργεια περιορισμένου σώματος. Βλέπετε, ανεβαίνει με την ανάληψη, κατεβαίνει με την Δευτέρα του Παρουσία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρόκειται περί περιορισμένου σώματος. Ναι, διότι η ανθρωπίνη φύση είναι περιγεγραμμένη, περιορισμένη. Που σημαίνει ότι εγώ δεν θα είμαι άπειρος όταν θα αναστηθώ, θα είμαι αυτός που είμαι. Ποιο? Αυτός που είμαι, 1,75. Πάλι ρεαλισμός εδώ. Αυτός που είμαι, 1,75. Αν μου πει κάποιος, κάνε εγώ είμαι κουτσός, θα γεννηθώ, θα αναστηθώ κουτσός. Αν είμαι μονόφθαλμος ή αν είμαι τούτο ή εκείνο, πώς, σας το είχα ξαναπεί αυτό, ή άσχημος άνθρωπος, τερατώδηση στην μορφή, όχι στην ψυχή. Τότε, μα γι' αυτό ο Χριστός είπε, όταν είπε, εθεράπευε τους κακώς έχοντες, ώστε όταν θα γίνει η Ανάσταση, να μην υπάρχει καμία έλλειψη. Καμία απολύτως έλλειψη, να μην υπάρχει. Σε αυτό απαντάει ο Άγιος Ιουστίνος ο Μάρτης και φιλόσοφος, που σας είπα αυτό τώρα το σημείο. Ούτω γαρ πάλιν ελεύσετε, λέγει ο Άγγελος προς εμάς, προς εσάς, ον τρόπον θεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Είναι στην ακριβή έκταση της Ορθοδόξου Πίστεως, τέταρτο βιβλίο, 74 παράγραφος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου. Κυκλοφορεί το βιβλίο. Είναι κείμενο και μετάφραση, να το διαβάσετε. Από εκεί το αντέγραψα, αγαπητοί μου. Και να διαβάζετε και καλά βιβλία, σωστά βιβλία. Όχι παρακαλώ, ψυχουλάκια, να διαβάζετε σωστά, γερά βιβλία. Μην μου πει κάποιο ότι να φτάσουμε να διαβάσουμε τη δογματική του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, γιατί μήπως γράφτηκε για τους ποιητές της θεολογίας. Όταν τα έγραψαν αυτά οι πατέρες, δεν τα έγραψαν για ειδική κατηγορία ανθρώπων, αλλά για τους χριστιανούς.
Παρακαλώ να αγοράτε την βιβλία, κυκλοφορούν άφορα στην εποχή μας και να μελετάτε. Βεβαίως, εδώ υπάρχει η υποστατική ένωση των Χριστών, θείας και ανθρωπίνης φύσεως, μία φύσης. Και έχει σαν συνέπεια, προσέξτε αυτό που θα σας πω, έχει την αντίδοση των δύο φύσεων, σωζωμένων των ιδιωτήτων των φύσεων, όπως μας λέγει το συνοδικό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, που είναι στο Τριώδιον έκδοσης φωτός, σελίδα 161, εάν θέλετε να το βρείτε εκεί. Όπως το μεταμορφωμένο σώμα του Χριστού από φθαρτό θα είναι σε άθατο, από ενδέες εις ανενδέες, από θνητόν σε αθάνατο, και θα είναι αυτό το σώμα του Χριστού προδρομικών αυτών ημών των ανθρωπίνων υπάρξεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, το σώμα του Χριστού έλεγε της υποστατικής αυτής ενώσεως, διότι είναι ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου και στη Θεία και στην ανθρωπίνη φύση. Αλλά η Θεία δίνει ιδιότητες στην ανθρωπίνη, κάποιες παραπάνω που δεν θα τις έχουμε εμείς. Να σας πω μία, ότι το αναστημένο σώμα του Χριστού, παρότι είναι περιγεγραμμένο και είναι σε ορισμένον τόπο του το σιπίν, ταυτοχρόνως είναι και παντακού παρόν, διότι υπάρχει υποστατική ένωση. Αυτό σε εμάς δεν θα συμβαίνει. Αλλά το ότι θα είμαστε άθαρτοι και αθάνατοι και ανενδεείς, όπως στο σώμα του Χριστού, αυτό σε εμάς θα συμβαίνει. Η σημασία των πραγμάτων αυτών είναι τεραστία, όπως αντιλαμβάνετε, και θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, μετά τα συγκεκριμένα εορτάς των Χριστουγέννων. Τώρα ήθελα μόνο να σας πω κάτι. Τώρα βρισκόμαστε, αγαπητοί, πρώτων εορτών των Χριστουγέννων. Θα εορτάσουμε και πάλι φέτος το κοσμοσωτήριο γεγονός της Θείας Οικονομίας, που είναι η υψίστη έκφραση της αγάπης του Θεού. Εάν θέλουμε να συλλάβουμε κάπως ανυδρά αυτή την ευθύνη την αγάπη του Θεού, δεν έχουμε παρά να στραφούμε εις αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Πρόαθ του μυστηρίου, η οικονομία θα πει ενανθρώπιση. Πρόαθ του μυστηρίου, αυτός ο αγγελικός κόσμος εξεπλάγει και ίμνησε τον Θεό. Αλλά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας δεν είναι μόνο φυσικά η γέννηση του Χριστού που θα γιορτάσουμε τις ημέρες αυτές, αλλά είναι όλα εκείνα τα γεγονότα που συνοδεύουν την ενανθρώπιση του Χριστού. Είναι και η περιτομή, είναι και η βάπτιση, είναι και η μεταμόρφωση, είναι και η σταύρωση, είναι και η ανάσταση, το αποκορύφωμα, είναι και η ανάγκη, είναι και στα δεξιά του Θεού Πατρός καθέδρα. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι ποιητικά της σωτηρίας μας. Ποιητικά της σωτηρίας μας δεν είναι τα θαύματα που έκανε ο Χριστός, αλλά είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την επίγειο ζωή του, με κορύφωμα την Ανάσταση του Χριστού, την Ανάστασή του. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε όλα αυτά σαν σύνολο, και θα πρέπει να οικειούμεθα όλα αυτά δια της πίστεως και δια της μυστηριακής μας ζωής με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ακόμη ενώ τη Θεία Κοινωνία και τη εξομολόγηση, ακόμη θα εορτάσουμε αυτές τις μέρες και την αλλαγή του χρόνου. Αυτή η ορτή είναι βεβαίως συμβατική όταν λέμε 1η Ιανουαρίου 1980, διότι η αλλαγή του χρόνου γίνεται, αγαπητοί μου, ανά πάσαν στιγμή, όχι ανά πάν δευτερόλεπτον, ανά πάσαν στιγμή, διότι η στιγμή δεν είναι παρά, ας με επιτραπεί να το πω, το κβάντουμ του χρόνου, εκείνο το πάρα πολύ μικρό, το άτομο του χρόνου. Κάθε στιγμή είναι αλλαγή του χρόνου. Αλλά μέσα σε αυτή την αλλαγή θα βοηθηθούμε να κατανοήσουμε το μυστήριο της ενανθρωπίσεως, της Θείας Οικονομίας, διότι τι άλλο είναι, παρακαλώ, το μυστήριο αυτό παρά η εν χρόνω αγάπη του Θεού. Θα ακούσετε την ημέρα εκείνη τον Απόστολο, ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού κλπ. Ότε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
Να λοιπόν ότι ο χρόνος είναι ένα σπουδαίο στοιχείο που συνηθαίνεται με αυτό το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Θα κατανοήσουμε ακόμη ότι βρισκόμεθα με την καινούργια χρονιά εγκύτερα προς την έξοδόν μας, προς το θάνατόν μας. Ένας χρόνος ακόμα στη ζωή μας και φεύγει η ζωή μας, και εκεί θα πρέπει να φιλοσοφήσουμε και να θεωρήσουμε χρόνος και δυνατόμαστε χρόνο με χρόνο, μέρα με μέρα, ώρα με ώρα, να βρεθούμε στις εκβολές αυτού του ποταμού. Όπως και ολόκληρη η ιστορία, μια μέρα θα βρεθεί στις εκβολές αυτού του ποταμού, όταν θα έχει δηλαδή τελειώσει η ιστορία. Ακόμη τέλος θα μας δοθεί και η ευκαιρία τις μέρες αυτές